Βρεθούμε με τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων, συγγραφέας. Τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Δαβέτα. Καλησπέρα σας. Είμαι καθηγητής στο Παρί 4. Στο Παρί 4, ναι. Πείτε μας λοιπόν, ποια είναι η εκτίμησή σας, πώς είδατε το κλίμα τις τελευταίες ημέρες και αν αυτό που αποτύπωναν οι δημοσκοπήσεις το διαπιστώνατε κι εσείς, ότι είναι δηλαδή πολύ κοντά οι δύο βασικοί διεκδικητές της Προεδρίας. Φαίνεται ότι τελικά ο Μακρόν έχει μια απόσταση. Δεν ξέρουμε αν του αρκεί βέβαια για το δεύτερο γύρο. Κοιτάξτε, εγώ θα είμαι λίγο διαφορετικός στην ανάλυση, γιατί τα τελικά αποτελέσματα που τα έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λένε 28,6 Μακρόν, 24,4 Μαρίν Λεπέν. Ναι. Η διαφορά λοιπόν δεν είναι διαφορά ασφαλείας, και το λέω αυτό με πλήρη πεποίθηση, διότι αν δούμε τις δεξαμενές από τις οποίες πήραν όλοι, ο Μακρόν κυριολεκτικά πήρε από τη δεξαμενή του κόμματος της Πεκρές, το παραδοσιακό κόμμα της δεξιάς. Λοιπόν, αυτό πήρε σχεδόν όλους τους ψήφους. Θα διακόπτω, κύριε Δαβέτα, γιατί τώρα μιλάει Πεκρές, η αρχηγός του κόμματος της δεξιάς. Να πάρουμε μια γεύση από τα όσα λέει και επανερχόμαστε. Βεβαίως, βεβαίως. Βέτα, τι είπε η Πεκρές, η οποία όντως δεν τα κατάφερε. Μόνο 5% της δίνουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά εξέφρασε την ανησυχία. 4,6. Ναι, εξέφρασε την ανησυχία που εκφράζετε κι εσείς όμως, ότι τίποτε δεν είναι δεδομένο για νίκη Μακρόν στο δεύτερο γύρο, είπε. Ακριβώς. Και ξέρετε γιατί. Θα σας πω γιατί. Διότι ο Μακρόν έκανε, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, ένα πολιτικό λάθος. Ποιο είναι το πολιτικό λάθος? Ότι καλύφθηκε πίσω από την κρίση της Ουκρανίας και θεώρησε δεδομένο ότι με τα ποσοστά τα θετικά τα οποία είχε λόγω της Ουκρανίας, λόγω του ότι ήταν συνομιλητής του Πούτιν, σε αυτή την περίπτωση θα έπαιρνε διαπεριπάτου τα γεγονότα. Όμως οι Γάλλοι δεν τους αρέσει αυτό. Οι Γάλλοι θέλουν να έχουν τους πολιτικούς να είναι μπροστά, να δίνουν μάχες. Κάτι το οποίο έκανε Λεπέν. Η αλλαγή της Λεπέν είναι εντυπωσιακή, χωρίς να παίρνω θέση, μην παραξηγηθώ, είναι όμως εντυπωσιακή, γιατί και αγώνα έδωσε και άλλαξε όλη τη στάση, έφυγαν τα βαρύδια σε εισαγωγικά, πήγαν στο Ζεμούρ, οπότε ξαφνικά η Λεπέν παρουσίασε ένα διαφορετικό πρόσωπο, όπου έδωσε το βάρος σε αυτό που ονομάζουμε pouvoir d'achat, δηλαδή αγοραστική δύναμη, στην οικονομία, στην καθημερινότητα και κυρίως στην ασφάλεια. Υπάρχει ζήτημα, κύριε καθηγητά, με την ακρίβεια λοιπόν στη γαλλική κοινωνία, με τον πληθωρισμό, με όλα αυτά στα οποία απέδωσε βάρος η Λεπέν στην προεκλογική της εκστρατεία. Και πόσο Βεβαίως. Μεγάλη είναι η κοινωνική έτσι, δυσαρέσκεια και δυσκολία? Υπάρχει μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια και εκεί έχασε ο Μακρόν, ο οποίος υποσχέθηκε πολλά, αλλά στη διάρκεια της θητείας του δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των Γάλλων. Έκοψε πάρα πολλά από αυτά τα επιδόματα που είχαν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κλίμα δυσαρέσκειας. Και ξέρετε, οι Γάλλοι στο θέμα της αγοραστικής δύναμης είναι, κυριολεκτικά, μου επιτραπεί αυτός ο δύσκολος όρος, αμήλικτοι. Δεν είναι ιδεολογικά που ψηφίζουν. Ψηφίζουν με βάση το πορτοφόλι. Ψηφίζουν με βάση την αγοραστική δύναμη οι Γάλλοι. Τους βλέπω καθημερινά. Άρα λοιπόν, το πρόβλημα του Μακρόν ήταν ότι έδωσε περισσότερη δύναμη στην εξωτερική πολιτική και δεν μπόρεσε να απαντήσει στα ουσιαστικά ερωτήματα, τα δύο μεγάλα ερωτήματα της αγοραστικής δύναμης και της ασφάλειας, τα οποία ήταν τα κυριαρχικά των Γάλλων. Ναι. Και σε αυτό το θέμα έχασε. Γι' αυτό και σας λέω, ανησυχώ λιγάκι με την έννοια ότι δεν είναι τίποτα δεδομένο. Όταν με 24,4 η Λεπέν ξεπερνάει και τον εαυτό της την τελευταία φορά και όταν ο Μελανσόν παίρνει 20,2, αν βάλετε και το Ζεμούρ από δίπλα, βλέπουμε ότι οι Γάλλοι ψηφίζουν αυτή τη φορά με βάση τα άκρα. Κύριε Δαβέτα, θα σταθεί ένα δίλημα στο δεύτερο γύρο ή εγώ ή οι φασίστες, όπως έχουμε δει στο παρελθόν? Θα περιμένουμε να δούμε τον Μακρόν να θέσει ένα τέτοιο δίλημα? Θα μπορέσει να σταθεί με ένα τέτοιο δίλημα? Θα προσπαθήσουν να το βάλουν από το επιτελείο του Μακρόν. Το θέμα είναι ότι η Λεπέν έκανε τόση πολλή δουλειά, ώστε έχει γίνει αγαπητή στα μίντια και μάλιστα περνάει η εικόνα της μιας καθημερινής κυρίας, η οποία ασχολείται με τους γάτους της, μιλάει για τα παιδιά της, για την προσωπική της ζωή. Μιλάμε για μια, όσοι παρακολούθησαν, μια εντυπωσιακή αλλαγή, την οποία δεν γνωρίζουμε στην Ελλάδα, αλλά εδώ στη Γαλλία είναι εντυπωσιακή αλλαγή. Έχει αποδαιμονοποιηθεί η Λεπέν. Βοήθησε ο κύριος Ζεμούρ σε αυτό, Ναι.
Πάντως, οι Πεκρές με ειδοποιούν τώρα ότι μόλις πριν από λίγο είπε πως με βεβαίως θα ψηφίσουν κατά συνείδηση οι ψηφοφόροι της, αλλά η ίδια θα ψηφίσει Μακρόν παρά την κριτική που του άσκησε, μόνο και μόνο για να μην έρθει στα πράγματα η Λεπέν. Είναι αυτό το δίλημα που ο Σωτήρης προηγουμένως είπε ότι ενδεχομένως να τεθεί στο δεύτερο γύρο και φαίνεται ότι ήδη έχει αρχίσει να απασχολεί. Θα τεθεί. Ναι. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Μελανσόν λέει ότι ο καθένας ψηφίζει αβολοντέ, δηλαδή κατά τη βούλησή του. Σωστά. Δηλαδή δεν βλέπω να υπάρχει το ίδιο μέτωπο το οποίο υπήρχε την τελευταία φορά. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Και έπειτα αυτό το 25% που δεν ψήφισε, ποιος μας λέει ότι αυτοί είναι του Μακρόν που δεν ψήφισαν? Και δεν είναι. Εννοείται της αποχής, το 26% ναι, αυτό το ποσοστό. 25% ναι. Ποιος μας λέει ότι δεν είναι η περίφημη κρυφή ψήφος ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να δηλώσουν, οι οποίοι τελευταία στιγμή μπορούν να ψηφίσουν από εδώ ή από εκεί? Κύριε Δαβέτα, δεν έχουμε ακόμη. Σας ευχαριστούμε για τη συζήτησή μας. Πάμε και πάλι.